καταγγείλει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, υπεραξία του Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, να προσέλθει στο βήμα για την αρτήρια ομιλία της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ, παρακαλώ. Σεβασμιότατε και οφελέστατε, κυρία Ματζάκη, κυρία Μπάμπη, αγαπητοί συγγενείς του δημοσίου συναδέλφου μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωποι του Νοτέρου Διοικητή Φρουράς, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στον Πύργο τιμούμε έναν ιδιαίτερα άξιο συνάδελφό μας, τον αφημασυνόμενο Αναπιστρατήρια Ματζάκη Βασίλειο, ο οποίος αναμφίβολα την 11/5/2014 στην Αντραβίδα Ηλίας, επιδεικνύοντας τόλμη, θάρρος και αρετή, με εξαιρετική πράξη αυτοθυσίας, διέσωσε συμπολίτη μας από επίδοξο οπλισμένο διαρρήκτη, ενώ κατά την ηρωική του πράξη τραυματίστηκε θανάσιμα. Τιμούμε έναν αστυνομικό ο οποίος καθ' όλη την υπερσυνική του καριέρα λειτουργήσε με ήθος και αυταπάρνηση. Τιμούμε έναν άξιο και ικανό πολίτη. Τιμούμε έναν εξαίρετο οικογενειάρχη. Κυρίες και κύριοι, είναι κοινά αποδεκτό ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Για αυτόν τον σκοπό, η ελληνική αστυνομία και γενικότερα η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιβραβεύει τις ενέργειες των λειτουργών της, όσο μάλλον όταν οι πράξεις αυτές υπερβαίνουν το συμβατικό πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων και αναδεικνύουν το ρόλο, την αξία και το έργο της. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η πολιτεία καθιέρωσε την απονομή των ηθικών αμοιβών στο αστυνομικό προσωπικό ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη προσφορά τους στη διατήρηση της ασφάλειας και της συνοχής μέσα στην κοινωνία μας. Για να αναγνωριστεί έμπρακτα η σημασία και η αξία των πράξεων αυτών, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τζουβάλας, με διαταγή του καθιέρωσε την διενέργεια τελετών απονομής ηθικών αμοιβών στο αστυνομικό προσωπικό. Οι απονομές των ηθικών αμοιβών οργανώνονται και υλοποιούνται με τρόπο που εναρμονίζεται στη σημασία της ενέργειας του αστυνομικού και σηματοδοτούν ένα βαθύτερο νόημα αλλά και τις αξίες στις οποίες η πράξη του δημόμενου προσώπου παραπέμπει. Κυρίες και κύριοι, ο αρχιποαστυνόμος Μπαρζάκης Βασίλειος του Παρασκευά κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το 1996. Υπηρέτησε στην υποδιεύθυνση αποκατάστασης τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, στην υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο αστυνομικό τμήμα Βαρθολομίου και στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών Πύργου, όπου και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Η υπηρεσιακή του διαγωγή σε όλη τη αεροδρομία του στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κρίθηκε εξαίρετη. Ο Βασίλης διακρίθηκε σε όλες τις υπηρεσίες που υπηρέτησε και σε όλες τις θέσεις που ανέλαβε για την προθυμία του, το θάρρος του, το ζήλο του, την επιμονή του και την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος που διακατήχε. Στον αρχιπαστυνόμο Μαρτζάκη Βασίλη του Παρασκευά απονεμήθηκαν από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 13 συνολικά ηθικές αμοιβές και εξαίρετες πράξεις τις οποίες είχε τελέσει στον υπηρεσιακό του βήρο. Ενώ θέλω να τονίσω ότι ουδέποτε είχε απασχολήσει την υπηρεσία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Κύριε Παρασκευά και κυρία Σοφία Μαρτζάκη, θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω, αλλά ταυτόχρονα να μου επιτρέψετε να σας επινέσω δημόσια για την άριστη ανατροφή, την εξαίρετη διαπαιδαγώγηση και τις ηθικές αξίες με τις οποίες γαλουργήσατε την υγειό σας Βασίλειο. Ο Βασίλης είχε την αρετή να ήταν άριστος παντού και στην υπηρεσία του και στην οικογένειά του και στην τοπική του κοινωνία. Ήταν πέρα από ικανός και επιτυχημένος αστυνομικός ένας άριστος άνθρωπος. Και αυτή η αρετή του είναι σίγουρα αποτέλεσμα των δικών σας προσπαθειών, κόπων και αξιών. Κυρία Μπάμπη, θα ήθελα τόσο εγώ προσωπικά, αλλά κυρίως εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία, στη σημερινή ειδική τελετή να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε ο σύζυγός σας στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Παρασκευά και Βασίλη, μπορείτε και οφείλετε να είστε υπερήφανοι για τον πατέρα σας, ο οποίος πραγματικά υπήρξε άνθρωπος άριστου είδους και ακέραιου χαρακτήρα σε όλη του τη ζωή. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι μας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα εμείς εδώ στην Ηλία που ζήσαμε με τον Βασίλη, είμαστε υπερήφανοι για τον ήρωα σύζυγο, πατέρα και γιο σας. Και πάντα αναφερόμαστε με θαυμασμό για αυτόν. Είμαστε υπερήφανοι που υπήρξε μέλος και της δικής μας οικογένειας, λαμπρύνοντας το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με τις ενέργειές του. Τέλος, αγαπητέ μου Βασίλη, το θάρρος και η ανδρεία που επέδειξες θα αποτελεί την ουσιαστικότερη παρακαταθήκη και ταυτόχρονα το ιδανικό πρότυπο για τους νεότερους συναδέλφους μας.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε που μας έκανες και μας κάνεις υπερήφανος. Είσαι και θα είσαι στη μνήμη μας και στις ψυχές όλων μας για πάντα ζωντανός. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε. Απονέμουμε το μετάλλιο Αστυνομικός Σταυρός στον Αρχιπαστυνόμενο Αποστρατεία Μαρτζάκη Βασίλειο του Παρασκευά, με αριθμό Γενικού Μητρώου Σώματος 256-749, επειδή την 11/5/2014 και περί ώρα 23:15 στην Ανδραβίδα Ελίας, ενώ επέστρεφε στην οικία του, ευρισκόμενος εκτός διαταγμένης υπηρεσίας και αντιλαμβανόμενος συμπλοκή μεταξύ ιδιοκτήτη παρακείμενης οικίας και οπλισμένου με μαχαίρι επίδοξου διαρρήκτη, επενέβη άμεσα και με πράξη αυτοθυσίας διέσωσε τον πολίτη, πλην όμως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29/12/2017, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος. Μετά την ανάγνωση του προεκτικού διατάγματος, θα ακολουθήσει η επίδοση του αστυνομικού μεταλλίου και του αντίστοιχου διπλώματος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 622-1985, ηθικές αμοιβές, ο αστυνομικός σταυρός, σε περίπτωση θανάτου του τιμόμενου αστυνομικού, παρέχεται ως κοιμήλιο στους κληρονόμους του κατά την ακόλουθη σειρά. Πρωτότοκο τέκνο, σύζυγο, πατέρα ή μητέρα, μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή. Κατόπιν των ανωτέρων, το μετάλλιο θα δοθεί στον πρωτότοκο ιό του εκλειπώντα συναδέλφου μας, Παρασκευά Μαρτζάκη, και μετά από επιθυμία της οικογένειας, το δίπλωμα θα παραλάβει ο μικρότερος γιος Βασίλειος. Παρακαλεί το πρωτότοκο ιός του Ανθρωπαστυνόμενου Αποστρατεία Βασιλείου Μαρτζάκη, Παρασκευάς Μαρτζάκης, να προσέλθει για την παραλαβή του αντίστοιχου μεταλλίου. Την επίδοση του μεταλλίου θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, ταξία του Σταδίου Στεφανόπουλου. Καλείται ο γιος του εκλειπώντα συναδέλφου μας Βασίλειος Μαρτζάκης για την παραλαβή του διπλώματος. Ακολουθήσει την μνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του τιμόμενου συναδέλφου μας στο ισόγειο του αστυνομικού μεγάλου. Πέρας τελετής. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Ελλάδας. Άπαυσαν την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου βασιλείου και τάξαν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα του παραυτού πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διενείο, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Το ποιού και στην άνθρωπος ο ζήσετε κι ούκ αμαρτής. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία να αμπαυσείς, του κειμένου δούλου σου Βασιλείου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν, και το ανάγκη σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό, και το οποίο σου πνεύμα την ίδια ή και εκ τους αιώνας των αιώνων. Ερωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμιστε αδελφέ ημών. Ερωνία η μνήμη, αιωνία σου αξιομακάριστε και αείμιστε αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία αυτού η μνήμη. Χριστός
και όλοι εμείς να μιμηθούμε το παράδειγμα.